Ανεβαίνουμε βόρεια και συγκεκριμένα στη Σουηδία. Καλησπέριζω τον Δημήτρη Τσόρμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ πριν την πρώτη αναμέτρηση με την Μάλμε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ από τη Σουηδία που ακόμα δύο μέρα έχουμε, προφανώς αργά θα ανοιχτώνει. Τελειώνει νομίζω σιγά σιγά η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Εμείς βγήκαμε στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό και αφού πήραμε μια γεύση και από το Ελέντα Stadium, όπως λέγεται, σε μια πόλη με πάρα πολύ πράσινο, με πάρα πολλά πάρκα, πραγματικά όπου και να γυρίσει το μάτι σου πρασινίζει εδώ στο Μάλμε, με καλές ήπιες καιρικές συνθήκες, με μια ετοιμασία από όλους για το αυριανό πολύ μεγάλο μάτς. Πραγματικά νομίζω ότι επικρατεί αυτή η αίσθηση και στους Σουηδούς και φυσικά σε όλους εμάς που ακολουθούμε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και δεν έχει να κάνει βεβαίως με την κλήρωση. Πραγματικά νομίζω ότι κανείς δεν ασχολείται, γιατί λίγο πολύ ο δρόμος ήταν προδιαγραμμένος. Ξέραμε λίγο πολύ πιθανούς αντιπάλους. Είναι η Σπάρτα ή η νέα αυτή Θεάβα, όπως ονομάζεται. Ούτε κρύο ούτε ζέστη για να μπεις στον όμιλο του Champions League. Το σήμερα, το αύριο είναι το σημαντικό, και πόσο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μια τόσο διαφορετική ομάδα με αυτά που εμείς γνωρίζουμε. Μια ομάδα τόσο επιθετική, μια ομάδα με ταλέντο, με ταχύτητα που ανεβάζει πολλούς παίχτες μπροστά από την μπάλα σε φάση επίθεσης. Αυτό είπε ο Λουτσέσκου, δεν το έκρυψε. Είπε βέβαια και το άλλο το πολύ σημαντικό, το ότι παίζουν έτσι εδώ στη Σουηδία. Έχουν αντιμετωπίσει μια ομάδα όπως εμείς, που έχουμε και εμείς το δικό μας πνεύμα, τη δική μας φιλοσοφία, θέλουμε την μπάλα στα πόδια, θέλουμε να τους ηχήσουμε. Είπε να τους μπερδέψουμε στο παιχνίδι. Η πρόκριση θα κριθεί βεβαίως σε δύο μάτς, ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Μίλησε πολύ για τους παίχτες του και το ρόστερ για άλλη μια φορά. Είναι φανερό ότι ποντάρει πάρα πολύ στις σχέσεις, στη δικαιοσύνη. Σήμερα μίλησε για το Σαμάτα και τον Άσμπερκ που δεν είναι εδώ. Για να καταλάβουμε πώς το βλέπει. Για το Σαμάτα, τον αποθέωσε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ρωτήθηκε ή από μόνος του? Ρωτήθηκε, ναι. Και είπε, αν και δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, σας ευχαριστώ που με ρωτάτε. Δηλαδή, σαν να σου λέει, καλά έκανες και με ρώτησες, ναι, θέλω να τα πω. Παράτε μη κας πλέον, ναι. Απλά, ναι, ψάχνω την αφορμή. Γιατί αλλάξετε και πώς, τι ρόλο δίνετε στους νέους. Δεν είπε κουβέντα για τσάλα σπίτι σου, τάλι, κουβέντα. Και είπε για αυτούς που έμειναν απ' έξω. Για το Σαμάτα, τον οποίο τον εκθίασε στο μέγιστο βαθμό, πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε στο να βάλουμε πέρυσι 140 γκολ, είπε. Και στον Άσμπερκ, για τον οποίο λέει, τον πήρα τηλέφωνο 5 μέρες αφού τελείωσε το πρωτάθλημα και του είπα, εσύ ο ηρωάς μου, γιατί εσύ μπήκες ξαφνικά με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη από το πουθενά, ενώ δεν ήσουν έτοιμος πνευματικά, ίσως και σωματικά, και στάθηκες και κράτησες. Δηλαδή, θέλοντας να δείξει ότι όλοι οι παίχτες έχουν ρόλο. Όλοι και, οι παίχτες, ναι, και έβαλαν το λιθαράκι τους, ας πούμε, στον περσινό. Αυτός είναι ο Λουτσέσκου. Εξήγησε ότι είναι δεύτερη φορά στην καριέρα μου που κάνω κάτι τέτοιο. Να βάζω δηλαδή σε αποστολή παίχτη που έχει μια εβδομάδα στην ομάδα. Το έκανα με τον Καρίγιο στην Σαουδική Αραβία. Έτσι έπρεπε. Το ζήγησα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Αυτό γιατί κρατάει ισορροπίες, γιατί ποντάρει πάρα πολύ στις ανθρώπινες σχέσεις, δικαιοσύνη, και δεν αισθανόταν ότι είναι τόσο δίκαιο παίχτες που δούλευαν μαζί του να μείνουν έξω, όσο και αν αυτοί που ήρθαν προφανώς είναι αντικειμενικά πιο ποιοτικοί. Αυτός ο Λουτσέσκου λέει συνέχεια, αυτή η νοοτροπία και αυτή η διαχείριση τον βοηθάει ώστε πάντα στις ομάδες του να παίρνει από τους παίχτες παραπάνω από αυτό που έχουν, να τρυπάρει το ταβάνι των ομάδων και της ατομικής ικανότητας του κάθε ποδοσφαιριστή, και γι' αυτό και σήμερα η συνέντευξη που διήρκησε πάρα πολύ μιλώντας και για αυτά τα θέματα. Και ο Μπάμπα μίλησε και είπε ότι είμαστε αισιόδοξοι πως θα είμαστε ακόμα καλύτερη σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και ειδικά στην αμυντική μας λειτουργία, ανέφερε ο Γκανέζος. Προπόνηση που είπαμε εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πραγματικά βλέποντας και εμείς την προπόνηση και παρακολουθώντας για πρώτη φορά έτσι τον ΠΑΟΚ τόσο γεμάτο, το νιώθεις ότι είχε γεμίσει πολύ
η ομάδα του ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνεις, βλέπεις δεξιά-αριστερά παντού ποιότητα για τον ΠΑΟΚ, που φυσικά δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ακόμα, δεν είναι έτοιμος ακόμα, αλλά του τη Σουντάρ, για παράδειγμα, κάποια στιγμή ερχόμενος στον πάγκο ακόμα και ως φορ, να μην ξεχνιαστούμε αν τον δούμε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αρκετά πιθανό και αυτό το ενδεχόμενο. Όπως επίσης και κάποιες άλλες αλλαγές. Το ρωτήσαμε για το γκρουπ των παιχτών που δεν ξεκίνησαν στην προετοιμασία, ήρθαν μετά και αν έχουν φτάσει τους υπόλοιπους. Στην αρχή δεν απάντησε και μετά τον έπιασε, είπε σε έναν μονόλογο, εξήγησε το τι συμβαίνει με κάθε ποδοσφαιριστή και το ότι σιγά σιγά, ακόμα και παίζοντας, ακόμα και την εμπειρία του καθένας μπορεί να ετοιμαστεί. Αύριο πάντως περιμένουμε να έχει πιο σημαντικό ρόλο και ο Αντρία Ζήφκοβιτς αλλά και ο Κεβιόρα στην επίθεση και στην άμυνα του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. 700 οπαδούς θα έχει ο ΠΑΟΚ. Μέχρι σήμερα έχουν φύγει περίπου 700. Ανέβηκαν τόσοι, μπράβο. Ναι. Ναι, γιατί το λέω τον μπράβο, γιατί είναι δύσκολο ταξίδι. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι, ναι, και από Ελλάδα, αλλά προφανώς και από Γερμανία και από Αγγλία και από Σκανδιναβία. Έχει αρκετό κόσμο ΠΑΟΚ σε χώρες του εξωτερικού. Οι Σουηδοί βγάζουν μια ανησυχία σήμερα για το sold out. Βλέπουν ότι είναι καθημερινή, βλέπουν και αυτοί έχουν φύγει πολύ με διακοπές. Κάνουν κάποιες εκκλήσεις, γιατί φοβούνται μην τυχόν δεν γεμίσει το γήπεδο. Και ο προπονητής τους, και αυτός με τα μεταγραφικά μια αιχμή, δεν ήθελε να χάσει τον Κορνέλιους αυτή τη στιγμή. Κακά τα ψέματα. Μεταξύ μας τώρα δεν έχει άδικο. Ναι. Εντάξει, για τον κλάδο εγώ μπορεί να σου πω ναι, οκ, okay, να τον δώσω, ξέρω εγώ, αλλά για τον προπονητή, ναι, τώρα παραμονές αγώνα, τόσο σημαντικό αγώνα να χάνεις ένα τόσο βασικό παίκτη. Ο Λουτσέσκου μιλούσε για αυτούς που ήρθαν και που, εντάξει, είπαμε, του δημιουργούν ένα θέμα. Ο αντίπαλος μιλούσε για αυτόν που έφυγε. Μπράβο, φαντάσου τον Λουτσέσκου να χάνει, ας πούμε, την Κυριακή το Κουλιαράκι. Δεν θες να το φανταστείς. Ναι, εντάξει, προφανώς. Εσύ που το ζεις καθημερινά καταλαβαίνεις και πώς θα αντιδρούσε. Έχει μπει όρος στην κουβέντα, τα έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα να αποκρούσει, θα λέγαμε, τέτοιες καταστάσεις. Μέχρι τέλη Αυγούστου θα δούμε τι θα συμβεί. Ωραία. Δεν μου λες, είδα πάλι κάπου γραμμένο το όνομα του Ντρκούσιτς. Ναι, βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ για τα στόπερ ετοιμάζεται. Mm. Είναι υποχρεωμένος να ετοιμάζεται, είτε για τον Εκόνγκ που λίγο πολύ είναι στόχος να παραχωρηθεί. Κάπου διάβασα θες και το όνομα πάλι της Σαμπάμπ Αλαχλή, Ναι, ναι. Είτε στο τέλος του καλοκαιριού, ό,τι γίνει με το επίμονο ενδιαφέρον της Άιντραχτ για τον Κουλιαράκη. Φυσικά ένας είναι δεξιοπόδαρος, άλλος είναι αριστεροπόδαρος. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να είναι έτοιμος με κάποιον ποιοτικό παίχτη. Ο Ντρκούσιτς έχουν γίνει επαφές, υπάρχουν εισηγήσεις, τον έχουν τσεκάρει. Είναι και θέμα με τη ρωσική του ομάδα, το οποίο χειρίζεται και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΟΚ. Είναι ένα από τα επόμενα μεταγραφικά θέματα που αργότερα τον Αύγουστο φαίνεται ότι θα απασχολήσουν έντονα. Η θέση του στόπερ δηλαδή. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, λόγω του Εκόνγκ, ίσως και του Κουλιαράκη. Και στο τέλος υπάρχει ένα ζήτημα με αριστερό μπακ, αν τυχόν υπάρχει θέμα και με το Ράφα Σοάρες. Ο Μεϊτέ είναι στο επίκεντρο. Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει κάτι που συνεχίζεται. Mm-hmm. Δεν έχει κλείσει, αλλά υπάρχει σημείο επαφής. Παρότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μικρότερες προτάσεις και στην Μπενφίκα και στον ποδοσφαιριστή, η πίεση του Λουτσέσκου δεν έχει πιάσει τόπο. Νομίζω ότι όλοι έχουν επικεντρωθεί στο πώς θα κλείσει ο ΜΕΙΤΕ για να έρθει κάποια στιγμή στην ομάδα, για να επιστρέψει κάποια στιγμή στην ομάδα. Τώρα για τα μάτια με την Μάλμε, δεν γίνεται λόγος. Για τη συνέχεια και φυσικά για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για τη φετινή σεζόν. Έγινε και κλήρωση για μετά, αλλά και σε περίπτωση αποκλεισμού. Σπάρτα Πράγας είστε άουα αν περάσει. Τσέλι είσαι Άμπροκ Ρόβερς αν ομιγένει το αποκλειστεί. Ναι. Τι να πεις, ο Λουτσέσκου είπε, δεν ξέρω λέει. Δεν ξέρω, υπάρχει λέει παιχνίδι μέχρι 10 Αυγούστου. Το είπε λέει, έτσι. Ναι, ότι ασχολούμαστε με τη Μάλμε. Ναι. Ναι, δεν βλέπω τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή ποια Ρουμανία και ποιο. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν βλέπω τίποτα πέρα από αυτά τα δύο παιχνίδια. Και κάπως έτσι είναι το πράγμα, δεν είναι σχήμα λόγου. Εδώ είναι τώρα όλα τα λεφτά. Τώρα αν ο ΠΑΟΚ περάσει, θα ασχοληθεί με τους Τσέχους ή τους Ρουμάνους. Αν αποκλειστεί, εντάξει. Κοίτα, αν περάσει, δεν το λες και το πιο εύκολο από αυτά που είχε να... Όχι,
Όχι. Στη δική μου αίσθηση πάντως, το να έπαιζε π.χ. με Βούλγαρους ή με τους Κύπριους, πνευματικά ήταν πιο δύσκολο. Ναι. Okay. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ και έτσι όπως τον βλέπουν και οι αντίπαλοι. Mm-hmm. Ας είναι η Τσέχη, που είναι ένα πολύ σπουδαίο όνομα. Ναι. Αυτή την περίοδο τα ονόματα καλά, λιγότερο ναι, μετράνε. Mm-hmm. Το καλοκαίρι. Για το Τσέλι, Σάμρο, κάνα αποκλειστή, εντάξει, δεν το συζητάω. Εκεί είναι το ζήτημα του υποβιβασμού. Εκεί είναι το ότι τι κίνητρο έχεις και πώς πρέπει να προσαρμοστείς το επόμενο κίνητρο. Ναι. Αλλά με αντιπάλους είναι που είναι σαφώς υποδέστερη. Εντάξει, εκεί το κίνητρο είναι ότι ουσιαστικά να μπω στη league phase της καλύτερης, ας το πούμε έτσι, διοργάνωσης. Να μπεις Europa αντί για conference. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το... Αφού διαχειριστείς, ας πούμε, τον αποκλεισμό, αυτό είναι το κίνητρο. Ναι, ναι, ναι. Έχει μεγάλη διαφορά, Καλά, και όπως το σκέφτομαι, είναι πολύ δύσκολο την Europa League. Πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Από όλες τις πλευρές. Ναι. Ακόμα και ότι παίζεις πέμπτη. Και το ότι έχεις αντιπάλους πάρα πολύ δυνατούς. Mm-hmm. Και ότι... Δεν ξέρω. Εγώ θα προτιμούσα ακόμα. Πραγματικά το λέω. Μακρινή κουβέντα. Ωραία. Ναι, ναι. Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ.